Θέλω να μας συστηθείτε παρακαλώ, γιατί... Είμαι στρατιωτικός γιατρός, είμαι στο 401, στρατιωτικό νοσοκομείο. Είχα την ευκαιρία να... Ο κύριος Τσιότρας πού είναι? Είχαμε την ευκαιρία με τον συνάδελφο κύριο Τσιότρα τον Αλέξη να συμμετέχουμε αμέσως μόλις τελειώσαμε την ειδικότητα του πρώτου χρόνου. Συγγνώμη, τώρα είναι εδώ πέρα κύριος Τσιότρας? Όχι. Ο Αλέξης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αγγλία όπου μετεκπαιδεύεται. Οπότε σε εμάς είχε 50% επιτυχία, νομίζω, η επίσκεψή μας αυτή. Λίγα λόγια για το Bristol Urological Institute, το οποίο ιδρύθηκε το 1993. Διευθυντής είναι ο γνωστός σε όλους μας καθηγητής, Paul Abrams. Σκοπούς, βέβαια, έχει τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ουρολογίας στην Οδιοδυτική Αγγλία, παροχή προ- και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ψηλών προδιαγραφών και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ουρο-ογκολογίας, αλλά και κυρίως στα κράτη ασούρων. Και από το 1998 λειτουργεί το BioMed Center με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης της συνολικής, όπως λένε, ολιστικής έτσι, αντιμετώπισης ηλικιωμένων ασθενών με ακράτεια ουρών. Αυτό που μας εντυπωσίασε, θα προσθεθούν σε αυτά που ανέφερε και ο προηγούμενος συνάδελφος, γιατί πάνω κάτω η νοοτροπία είναι η ίδια. Έτσι, ο όγκος των ρομποτικών και λαπαροσκοπικών ριζικών προστατεκτομών, δεν είδαμε ούτε μια ανοιχτή επέμβαση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής που παρακολουθήσαμε. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή, ένα άρτια οργανωμένο και εξοπλισμένο ουροδυναμικό τμήμα, όπου είχαμε την ευκαιρία να χειριστούμε ασθενείς τόσο με τον καθηγητή, τον κύριο Άμπραμς, όσο και με συνεργάτες του. Με πολλή ευγένεια οι ασθενείς δέχονταν την παρουσία μας εκεί και έτσι, να δεχτούν και ερωτήσεις από εμάς. Και βέβαια η προσωπική εμπλοκή του καθηγητού τόσο στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που παρακολουθήσαμε, αλλά και γενικά στο κοινωνικό πρόγραμμα. Μάλιστα, μας προσκάλεσε ένα βράδυ για δείπνο στην οικία του, όπου γνωρίσαμε την οικογένειά του. Ήταν έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά αυτή. Αυτό που μας φάνηκε χρήσιμο για μετά, αυτό βέβαια θα μπορούσε να το πει πολύ καλύτερα ο Αλέξης, ο οποίος δεν βρίσκεται τώρα εδώ. Βέβαια, είναι οι προοπτικές για μελλοντική μετεκπαίδευση, η μεταφορά εμπειριών όσον αφορά στη δομή και την καθημερινή λειτουργία ενός ουρολογικού κέντρου και η εξοικείωση έτσι με το ουροδυναμικό εργαστήριο, το οποίο δεν το έχουμε όλοι μας. Γιατί να συμμετέχουμε? Είναι όλα αυτά εδώ, είναι η μεταφορά εμπειρίας, είναι η διατήρηση κοινωνικών επαφών και η δυνατότητα έτσι μελλοντικής εκπαίδευσης. Και βέβαια ότι είναι αυτή η διαδικασία της συνεχόμενης εκπαίδευσης, την οποία πρέπει να επιζητούμε και να επιδιώκουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, μου κάνει εντύπωση και πρέπει να το τονίσω, ότι ο καθηγητής Άμπραμς κάλεσε στο σπίτι του δύο νέους Έλληνες ουρολόγους και τους σύστησε στην οικογένειά του, που επισκέφτηκαν την κλινική του μόνο μία εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για όλους μας, για το πώς γίνεται η σωστή φιλοξενία και ποια είναι η σωστή συμπεριφορά. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Περάσατε καλά τουλάχιστον εκεί? Και παρόλο που κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι η κουζίνα η αγγλική δεν είναι καλή, η γυναίκα του ήταν άριστη. Ωραία. Είναι σουηδικής καταγωγής. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη παρουσίαση είναι από την κλινική AMC από το Άμστερνταμ, από την Ολλανδία. Καλησπέρα. Κρίσιος Παύλος ονομάζομαι, είμαι ιδιώτης στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Σταύρο τον Καζατζίδη επισκεφτήκαμε την κλινική AMC στο
στο Άμστερνταμ. Η εμπειρία μας λοιπόν από το Άμστερνταμ, εδώ τα γνωστά κανάλια, η γνωστή τουριστική ατραξιόν του Άμστερνταμ, ωραία και ενδιαφέρουσα πόλη. Για το κέντρο αριστείας που επισκεφθήκαμε, το AMC Hospital, διευθυντής και καθηγητής ήταν ο Ντελαροσέτ, ο γνωστός Ντελαροσέτ, ενώ του προγράμματος ο υπεύθυνος και supervisor ήταν ο καθηγητής Ντεράκη, ο οποίος είχε οργανώσει άψογα το πρόγραμμά μας. Η κλινική ήταν σχετικά μικρή, 18 κλίνες, αλλά είχαν πλήρες φάσμα και χειρουργείων και δραστηριοτήτων και εξωτερικών ιατρίων. Και επίσης είχαν και εξειδικευμένα εξωτερικά γιατρία και ανδρολογικά και νευρουρολογικά επίσης. Εδώ είμαι εγώ που χαίρομαι και βγαίνω φωτογραφία έξω από το AMC, το οποίο σαν νοσοκομείο είναι δίπλα, είναι λίγο προς τα έξω του Άμστερνταμ, δίπλα από το γήπεδο, η επόμενη στάση από το γήπεδο του Άγιαξ, της ομάδας. Τι μας εντυπωσίασε, η φιλοξενία του προσωπικού και ο χαρακτήρας που είχαν πολυπολιτισμικός, δηλαδή ήταν εξοικειωμένοι με τους ξένους, ήταν φιλόξενοι, ήταν ήδη οργανωμένοι και έτοιμοι να μας υποδεχτούν. Τα γνωστά της Βόρειας Ευρώπης, η ομαλή και ήρεμη λειτουργία της κλινικής, τα meeting με άπειρα φλιτζάνια, καφέ και πολλές ώρες και συνεργασία με πάρα πολλές ειδικότητες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο στην ουρολογική κλινική τα meeting, ήταν συνεργασία με πολλές ειδικότητες. Το κακό ήταν ότι είχαν κακή εντύπωση για τους Έλληνες, ήταν τα σχόλιά τους αρκετά πειρακτικά και περιπαικτικά. Α, έτσι, τα ανάποδα έπρεπε να... αυτή είναι μια εικόνα από το AMC, το οποίο σαν νοσοκομείο έχει ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα. Στην ουσία είναι πολλά διαφορετικά κτίρια τα οποία συνενώνονται με ένα στέγαστρο και σε κάποια από αυτά είναι και μέρη της ουρολογικής κλινικής. Τι μας φάνηκε χρήσιμο, είναι ότι ήρθαμε σε επαφή με το διαφορετικό τρόπο δουλειάς των συναδέλφων που το συναντούμε στη Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, ήταν πολύ φιλικοί και οι καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό και μας δώσαν τις διευθύνσεις τους, τα τηλέφωνά τους, ακόμα μιλάμε και επικοινωνούμε με αυτούς. Τύχαμε και τρεις μέρες είχαν στα χειρουργεία ένα ενδορολογικό master class που ήταν περιορισμένων ατόμων και μας βάλαν και συμμετείχαμε ενεργά σε αυτό και ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης ενδιαφέρον ήταν ότι σαν γνώσεις και σαν δεξιότητες δεν υστερούμε και ιδιαίτερα, μάλλον στην οργάνωση των κλινικών υστερούμε. Γιατί να συμμετέχουμε στο Euro Tour? Αυτό είναι που αναρωτιόμασταν από την αρχή πριν ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο τον Καζατζίδη. Λέγαμε τώρα κλείνεις μια εβδομάδα το ιατρείο να πας, να μάθεις χειρουργείο, δεν υπάρχει περίπτωση. Η απάντηση όμως στο τέλος ήταν ότι οπωσδήποτε ήταν καλό που συμμετείχαμε. Μας άρεσε πολύ. Αυτό που λένε ανοίγουν τα μάτια μας, το διαπιστώσαμε στην πραγματικότητα. Γνωρίζεις πέρα από τα ελληνικά στερεότυπα το πώς λειτουργούν οι ξένοι συνάδελφοι. Και επίσης σημαντικό είναι ότι κρατήσαμε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας με το κέντρο. Ακόμα με τους γιατρούς που ήταν εκεί, στα διάφορα διεθνή συνέδρια, χαιρετιόμαστε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε γνώμες κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, λοιπόν, η επόμενη παρουσίαση θα είναι από το Department of Urology στο Puiget Foundation στη Βαρκελόνη. Ελάτε.